Αυτές τις εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός σε ποταμό Συγκόξαρη του Δήμου Χερσονήσου. Πρόκειται για λύματα με τους δημότες να διαμαρτύρονται. Έντονη είναι η δυσοσμία εδώ στη Κόξαρη, καθώς έχει σπάσει αγωγός αποχέτευσης. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ και 6 μήνες. Οι κάτοικοι ζητούν επειγόντως λύση. Όταν σκοτεινιάσει λίγο, σηκώνονται σύννεφο τα κουνούπια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ούτε στην αυλή ούτε στη βεράντα. Πρέπει να έχουμε κλείσει τις πόρτες και τις σίτες για να είμαστε μέσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα και η μυρωδιά. Πω. Δεν υποφέρεται. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνουμε. Όχι έτσι. Αυτή η κατάσταση πρέπει να λήξει. Όπως μας περιέγραψαν δημότες, η κατάσταση είναι αφόρητη, με φόντο και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες. Όλο το χωριό έχω μεγάλο πρόβλημα με όλους τους χωριανούς. Δεν μπορούν να σταματήσουν ειδικά τα απογεύματα και τα πρωινά στα σπίτια τους. Μυρίζει όλο το χωριό. Ανυπόφορη κατάσταση. Το κεντρικό δίκτυο που ήταν στην κήτη του ποταμού, όλο. Το έχει σχεδόν όλο, το έχει ξυλώσει η κακοκαιρία, τα πολλά νερά. Γιατί από εδώ, σε όλο το μήκος κήτης του ποταμού, γύρω στα 2 χιλιόμετρα, από τα καλάμια δεν περνούσε ούτε φίδι από μέσα. Όσα καμαράκια είχαμε, φρακάρανε όλα, καταστραφήκαν οι περιουσίες των ιδιωτών. Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση στην Κόξαρη. Θα πάθει μόλις εδώ γενικότερα η περιοχή. Αυτό θα πρέπει ο Δήμος να το εξετάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς να βρουν μια λύση. Επιτρέπεται τώρα το χωριό εδώ να είναι αυτό το πράγμα. Για όνομα του Χριστού. Τα λύματα του μισού χωριού καταλήγουν στο ποταμό με τη δυσοσμία να είναι έντονη. Το κακό ξεκίνησε το περασμένο Νοέμβριο, οπότε έσπασε ο αγωγός αποχέτευσης εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό, με τους δημότες να καλούν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης στον αγωγό αποχέτευσης. Αισθανόμαστε μια πλήρη εγκατάλειψη από την πολιτεία και ότι ενώ έπρεπε τα χωριά να έχουν μια άρθρα ευημερία, εγκαταλείπτε κάθε μέρα. Είναι αμαρτία να είχαμε μια πηγή η οποία ήταν πανέμορφη, να την έχουν μολύνει και όχι μόνο να την έχουν μολύνει, να μην μπορούμε να σταματήσουμε στο μπαλκόνι μας. Φοβούμαστε τώρα. Πέρα από την ασθένεια που υπάρχει και σέρνεται, φοβάζεται να μην σε δακάσει ένα κουνούπι γιατί δεν ξέρει τις παρενέργειες. Λύση στο πρόβλημα δεσμεύτηκε ο Γιάννης Έγκος. Όχι μόνο στην Κόξαρη, σε πολλά σημεία είχαμε τέτοια θέματα, τα οποία βέβαια προϊόντος του χρόνου και με τις συνεννοήσεις που κάνουμε μπαίνουν σιγά σιγά οι εργολάβοι που πρέπει προκειμένου να τα αποκαταστήσουν. Το ίδιο θα γίνει και στην Κόξαρη. Εντός του μήνα θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης της οδοποιίας, η οποία καταστράφηκε από τη θεομηνία του περασμένου Νοεμβρίου, καθώς εγκρίθηκε ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Γιάννη Σέγκο, θα δοθεί στο παραλιακό μέτωπο. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε τη δυνατότητα από εδώ και μπρος να κινηθούμε με πιο γρήγορους ρυθμούς για να αποκαταστήσουμε τις πολύ μεγάλες ζημιές. Και το πιο επίγον που πρέπει να γίνει, το οποίο θα γίνει και εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει μέσα στο Μάιο, είναι οι αποκαταστάσεις της οδοποιίας που έχουμε υποστεί μεγάλες ζημιές και η προτεραιότητα είναι να φτιαχτούν τα οδικά δίκτυα του παραλιακού μετώπου προκειμένου με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια να δεχτούμε τους επισκέπτες, τους τουρίστες.